Εδώ και μήνες ο Χρήστος Ζαχόπουλος φωνάζει ότι είναι μόνος στην ΑΟ Τρίκαλα και η οικονομική ενίσχυση δεν έρχεται από πουθενά. Σε ένα βαθμό ο ιδιοκτήτης έχει τα δίκαιά του, αλλά από την άλλη θα πρέπει και ο ίδιος να κάνει την αυτοκριτική των αναλογιζόμενων ότι δεν έκανε σωστά και μια ολόκληρη πόλη του γύρισε την πλάτη. Με αφορμή λοιπόν τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στο σωματείο, το οποίο μοιραία αναγκάζει η διοίκηση να δημιουργήσει για τη νέα σεζόν μια ομάδα με χαμηλό μπάζετ και πολλούς νεαρούς παίχτες, οι παλέμαχοι σκέφτονται τις προσεχείς ημέρες να πραγματοποιήσουν μια σειρά από κινήσεις προκειμένου να βοηθήσουν την κατάσταση. Με την επιστροφή του Γιώργου Λαγάρα από τη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, αναμένεται να ξεκινήσουν σειρά επαφών με επιχειρηματίες και εργοστάσια της πόλης, ζητώντας οικονομική βοήθεια για την ομάδα, και εικάζει ότι θα μαζευτεί ένα σεβαστό ποσό από το οποίο θα βοηθηθεί κάπως η ομάδα. Παράλληλα, οι βετεράνοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν και μια συνάντηση με τους Ακαφλιάδες, προκειμένου οι δύο αυτοί φορείς που ουσιαστικά έτωσαν και την ομάδα στον Χρήστο Ζαχόπουλο τον περασμένο Οκτώβριο να αποφασίσουν από κοινού για τις επόμενες κινήσεις τους. Αρχές Οκτώβριο θα ξεκινήσει το νέο περιφερειακό πρωτάθλημα και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο οριστικός καταδυσμός των ομίλων θα γίνει τον Αύγουστο. Μιλώντας στην εφημερίδα Διάλογος, ο πρόεδρος της ΕΠΣ κ. Ανάης Μπουτζόλης διευκρίνησε πως για την Ομοσπονδία της ΕΠΟ δεν υπάρχει θέμα ανώτατων δευτεραθλητών του περιφερειακού, αλλά αντιθέτως υπάρχει ζήτημα καθυστερήσεων που μπορεί να προκύψουν από τις εκκρεμότητες των αναδιοδοτήσεων Β' και Γ' Εθνικής. Πάντως, η Επιτροπή ΔΕΛΤΑ Εθνικής της ΕΠΟ προσπαθεί να βρει μια ικανοποιητική λύση ακόμα για το ενδεχόμενο αύξηση του αριθμού των ομίλων σε 8 ή 10 με λιγότερες ομάδες. Αυτό το σχέδιο κολλάει στο όσα προβλέπει η προκήρυξη που εκδόθηκε πέρυσι και είναι νομικό το ζήτημα. Το μείζον πρόβλημα είναι πως με τη μείωση των ομίλων αυξάνονται οι αποστάσεις και κατ' επέκταση τα έξοδα για τις ομάδες που συμμετέχουν, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις με τα οικονομικά προβλήματα που είναι τεράστια. Αντίθετη σε αυτό το σχέδιο είναι οι σύλλογοι από την Κρήτη, που αν ισχύσει το πλάνο των έξω ομίλων θα αναγκαστούν να κάνουν πολλά ταξίδια, την ώρα που η ΕΠΟ καλύπτει ελάχιστα έξοδα. Με το νέο σύστημα ανώδους ΔΕΛΤΑ Εθνική δεν είναι λίγες οι ενώσεις που δεν θα έχουν εκπρόσωπο στην κατηγορία τη νέα περίοδο. Ο λόγος για τις ΕΠΣ Αρκαδίας, Βιωτίας, Ευρυτανίας, Ακίνθου, Υπήρου, Θεσπρωτείας, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λακωνίας, Ρεθύμνου, Σάμου, Φλόρινας, Φωκίδας και Χίου. Στον πέμπτο λοιπόν ξανά οι τρικαλινές ομάδες. Ο πέμπτος όμως αποτελείται από 10 ομάδες. ΕΠΣ Τρικάλων, Τρίκαλα Μετέωρα, ΕΠΣ Πρέβεζας Λευκάδας, Εθνικός Φιλιππιάδας, Οδυσσέας Νητρίου, Κεραυνός Θεσπρωτικού, ΕΠΣ Τολοκαρνανίας, Μεσολόγγι Άρης Ετωλικού, ΕΠΣ Άρτας, Φιλοθέη, ΕΠΣ Κέρκυρας, Όλυμπος Κέρκυρας Αναγέννηση Περιβολίου.